Πήρετε όδηση οι προετοιμασίες για το 159ο καρναβάλι της Μεσίνης. Επισκεφθήκαμε το εργαστήριο του Δήμου, όπου εκεί κατασκευάζονται τα αποκριάτικα άρματα. Μια διαδικασία δύσκολη, που όμως όσοι ασχολούνται με αυτήν την αγαπούν και δουλεύουν μέχρι και την τελευταία ημέρα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η προετοιμασία του καρναβαλικών εκδηλώσεων και η κατασκευή των αρμάτων είναι μια επίμονη και χρονοβόρα διαδικασία. Εμείς όταν τελειώνουν οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, των εορτών, την άλλη μέρα αμέσως υπάρχει ενισχυμένο προσωπικό με την καθοδήγηση του Θωμά του Αλίμονου εδώ, που ξεκινάνε οι εργασίες για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Επομένως λοιπόν ξεκινάμε από 1η Γενάρη μέχρι την καθαρά Δευτέρα, δουλεύουμε πυροτεδώς όλες τις ώρες. Φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, τα άρματα είναι περισσότερα με θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, εφάνταστα και με έντονα χρώματα. Ο Δήμαρχος της Μεσίνης Γιώργος Τσόνης τόνισε ότι κάθε χρόνο το καρναβάλι της Μεσίνης γίνεται και καλύτερο. Είναι γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Φέτος πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε το καλύτερο καρναβάλι των τελευταίων χρόνων. Όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί και η συμμετοχή είναι μεγάλη και τα άρματά μας είναι καινούργια, ανανεωμένα. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και προσκαλώ όλο τον κόσμο Κυριακή βράδυ, καθαρά Δευτέρα, όλοι εδώ να διασκεδάσουμε, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να το ευχαριστηθούμε όλοι. Τέλος, ο Δήμος Μεσίνης ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις για το φετινό καρναβάλι και προσκαλεί όλον τον κόσμο που θα παρευρεθεί σε αυτό να διασκεδάσει και να ξεφύγει λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας.